και ο Κράβιτς. Η κατοχή πρώτη θα πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία φυσικά με τις πράσινες εμφανίσεις, η Κύπρος με τις λευκές. Προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 20-25, μια διοργάνωση την οποία η Κύπρος θα διοργανώσει σε λιγότερο από 3 χρόνια από σήμερα. Πρώτη επίθεση για τη Βουλγαρία, θα πετύχουν το καλάθι με ωραία πάσα. Μένει κοντά ο Σιμιτζής. Στο Γιάνοφ, το καλάθι για τη Βουλγαρία, 0-4. Το πίεση προσπάθεια του Σιμιτζή, μέσα. Πρώτο καλάθι για την Κύπρο, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, 2-6 στα 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Κερκίδα πίσω από τους πάγκους και από την άλλη πλευρά έχει γεμίσει κατά το ίμιση. Κερκίδα κάτω. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για να μείνουμε κοντά στο σκορ έτσι και ο κόσμος να βοηθήσει με τη σειρά του. Το έκανε και την Πέμπτη. Εξαιρετικός ο Σιμιτζής. Δεύτερο καλάθι του Σιμιτζή. Τον Κωστόφ. Μπάλα στα χέρια του Καραμφίλοφ. Κλείνεται. Κωστόφ για τρεις. Μέσα αυτό. Πρώτο τρίποντο για τη Βουλγαρία σήμερα και το σκορ πάει στο 5-11. Δύο για το σιούτ. Υποπίεση προσπάθεια μέσα. Έστω και έτσι, ας μπει το καλάθι που δεν ήταν και η καλύτερη προσπάθεια. Ο Καραμφίλοφ κλείνεται. Αλυπίευτο σιούτ από μακριά μέσα. Θα βάλει και κανένα ο Αλυπίευτος. Βέβαια. 12-19. Κύπρος έχει τρία λάθη. Τα δύο έκανε ο Σάιμον Μιχαήλ στο κατέβασμα της μπάλας. Γιαννάρας. Ωραία πάσα στον Πασχαλή που πετυχαίνει το καλάθι. Πάσα του Ιωάννη Γιαννάρα στον Ιωάννη Πασχαλή. Ο Ιωάννης στον Ιωάννη. 0 στα 13 τρίποντα η Κύπρος, με όλους τους παίκτες μας να έχουν κάνει τρίποντο εκτός από τον Φίλιππο Τίνκα. Και οι 11 έχουν σουτάει τρίποντο. Η Βουλγαρία πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι της, του πρώτου ημιχρόνου. Δυστυχώς, εκεί που μειώνουμε πηγαίναμε για το πλήν 8 ή το πλήν 7. Πάμε στα πολιτήρια στο πλήν 12. 0 στα 17 τρίποντα, Νεοκλή. Το κλέψιμο Τίνκα, άλλο ένα κλέψιμο, τρίτο του. Τουλάχιστον να πάμε. Θα βάλουμε κανένα καλάθι. Ο Τίνκα, καλάθι φάουλ. Βοηθάει πολύ στο Ναμί. Τίγκας, η άμυνα ζώνης της Κύπρου. Προσπαθεί να σταματήσει τη Βουλγαρία από τα στήλη μπάλα μέσα, αλλά μας εκτελούν από μακριά. Τίγκας, οι δύο point guard που παίζουν μαζί εδώ και λίγη ώρα. Τίγκας θα πάρει το σιούτ από μακριά, μέσα. Να το πρώτο τρίποντο για την Κύπρο μετά από 25 λεπτά αγώνα. Δίνει στον Μιχαήλ. Μιχαήλ στον Πασχαλή, Τίγκας. Ωραία πάσα με τον Πασχαλή. Εξαιρετική επίθεση αυτή. Μπράβο. Πολύ ωραία η εναλλαγή της μπάλας με αξί Πασχαλή και Τίνκα. Στο ελευθερία. Έμεινε μπάλα στο σαν. Πασχαλής έρχεται και μαζεύει Μπράβο. Τη χαμένη παλιά και σκοράρει. Μιχαήλ Χριστοδούλου θα πάει στο drive. Είναι αυτό ότι θέλουμε και drive για να πάρουμε φάουλ. Μιχαήλ μέσα το τρίποντο. Βουλγαροί. Προσπαθούμε την άμυνα ζώνης να μας αποτρέψουν από τον ασκόρα μακριά. Στυλιανού πετυχαίνει το καλάθι από τον drive. Στυλιανού. Για τρεις. Σκοράρει ο Νίκος Στυλιανού. Καλάθι τριών πόντων. Πρώτο τρίποντο και του Νίκου Στυλιανού. Και η Κύπρος μειώνει στους 11. Δίνει στον Τίγκα. Κύπρος στο πλήν 12 και έχει την κατοχή. Στυλιανού για τρεις. Μέσα. 45-54 και η Κύπρος μετά από ώρα μειώνει σε μονοψήφιο. Το ότι δεν τα παρατήσαμε. Άρα. Δείχνει καλό mentality. Στυλιανού. Μέσα και αυτό. Νίκο Στυλιανού για 3, 48-54 και η Κύπρος έχει επιστρέψει. Όταν πηγαίνει με αριστερή τρίπλα ο Νίκος Στυλιανού, τα ποσοστά αυξάνονται να ξέρεις ότι θα το βάλει. Με αριστερή τρίπλα, spot up shoot. Θα το παρακολουθώ και με τον κεραυνό. Βουλγαρία νιώθει την πίεση τώρα. Η Κύπρος επέστρεψε από το πλήν 20 στο πλήν 6. Είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό της τρίτης περίοδου. Η άμυνα πιεστική από την εθνική μας. Χριστοδούλου κοντά. Υποπίεση προσπάθεια. Ένα τυχερό καλάθι. Το βάλε. Από 12 έχουν Ιβανόφ και Κωστόφ. 5 λεπτά για το τέλος. Μπήκαμε στο τελευταίο μισό της τέταρτης περίοδου. Σάιμον Μιχαήλ. Και πάλι το drive του Σάιμον δίνει τη λύση. Και επιτέλους τα κάνει τώρα με καλύτερο τρόπο. Κλέψιμο για να ράσει. Εκεί προστρέχει στο fast break. Η μπάλα του Σάιμον Μιχαήλ καλάθι. Μπράβο. Και να αυτό που λέγαμε για τον κόσμο. 58-62 ο κόσμος πλέον είναι παρόν. Την ώρα του ενθουσιασμού Νεοκλή λέγαμε ότι είναι νίκη για την Κύπρο. Διότι μια ομάδα η οποία είναι σε περίοδο χτισήματος. Ενώ 20-25. Μιχαήλ και πάλι καλάθι φάουλ. Σάιμον Μιχαήλ, καλάθι φάουλ και η Κύπρος μειώνει στους 5 και έχει και βολή. 2-3 παίχτες.
του και βεβαίως τον Σάσα Βεζέγκοφ, τον δικό μας και Βουλγαρό. Στυλιανού για τρεις. Μέσα! 66-70 time-out. Ο προπονητής ευσπεσμένα της Βουλγαρίας. Σε αρκετές περιπτώσεις είχαμε shoot για να μειώσουμε στον πόντο τουλάχιστον τρεις φορές. Τουλάχιστον τρεις φορές. Ναι. Βάζουν και τις δύο βολές οι Βουλγαροί, η διαφορά πάει στους 9. Και ο Σάιμον Μιχαήλ που δεν θα βγάλει επίθεση, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το διαφορά των πόντων, διότι έχουμε προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ. Μάλιστα. Παρά την τέταρτη μας ήττα σε 4 αγώνες. Αλλά το σημαντικό είναι σήμερα και την Πέμπτη η Κύπρος έπαιξε καλά.